Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα σε όλους και σε όλους. Επίσης, καλό μήνα. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε σε εξέλιξη ένα αρκετά έντονο κύμα κακοκαιρίας. Η Κρήτη αυτή τη στιγμή δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα από αυτό το βαρομετρικό χαμηλό, αν εξαιρέσουμε κάποιες έτσι διάσπαρτες βροχές που υπάρχουν κυρίως προς τα δυτικά και νότια τμήματα. Σιγά σιγά λοιπόν μετατοπίζεται αυτό το κύμα κακοκαιρίας βορειότερα και η επικαιροποίηση αυτού του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει να κάνει κυρίως με περιοχές που βρίσκονται προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας μας. Δηλαδή θα μπορούσαμε έτσι να βάλουμε μια γραμμή, μια οριακή γραμμή από το ύψος περίπου της Θερεάς Ελλάδας και πιο βόρεια και από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά. Σε εκείνο εκεί λοιπόν το κομμάτι που περιλαμβάνει βέβαια την περιοχή της Εύβοιας, κυρίως την κεντρική και βόρεια Εύβοια, τις Σποράδες, την ανατολική και νότια Θεσσαλία, την κεντρική Μακεδονία, την περιοχή της Χαλκιδικής, αλλά γενικότερα το ανατολικό και βόρειο Αιγαίο, φτάνει μέχρι και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Εκεί εστιάζεται η προσοχή μας και θα πρέπει να εστιάζεται μέχρι τουλάχιστον και αργά το βράδυ της σημερινής ημέρας, όπου αναμένονται κατά τόπους πολύ ισχυρές βροχές σε καταιγίδες, συνοδεία και θυελλωδών ανέμων ήδη. Οι άνεμοι έχουν δημιουργήσει προβλήματα προς την περιοχή της Σκοπέλου, αλλά και προς την περιοχή της Θεσσαλονίκης, πλέον με μεγάλες εντάσεις. Στα υπόλοιπα τώρα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας, αναμένουμε έτσι σταδιακή υποχώρηση της κακοκαιρίας, αν και αφήνει πίσω της κάποια υπολείμματα κυρίως προς τα δυτικά και νότια τμήματα, κάποιες μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Παρ' όλα αυτά όμως, σε εκείνες τις περιοχές δεν περιμένουμε ο καιρός να δημιουργήσει αξιόλογα προβλήματα για το υπόλοιπο της ημέρας. Σε ό,τι αφορά τώρα, να πούμε ότι από αύριο θα περιοριστεί ακόμα περισσότερο αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Θα έχουμε δηλαδή κάποιες βροχές σε καταιγίδες, κυρίως πρωινές ώρες στο Ανατολικό, Βορειοανατολικό Αιγαίο, για να βελτιωθεί αρκετά γρήγορα και εκεί ο καιρός. Και πλέον οδηγούμαστε σε ένα Σαββατοκύριακο με σχετικά, θα λέγαμε, ήπιες καιρικές συνθήκες. Το ήπιες καιρικές συνθήκες, τουλάχιστον για την περιοχή της Κρήτης, σημαίνει βροχές κατά τόπους ή συννεφιά? Όχι, για την περιοχή της Κρήτης θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα έχουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και σήμερα που απομακρύνεται αυτό το κύμα κακοκαιρίας, σιγά σιγά θα ανοίξει ο καιρός. Αλλά κυρίως θα λέγαμε αύριο και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα δούμε σε πολλές περιοχές του νησιού να κυριαρχεί ηλιοφάνεια. Κάποιες τοπικές συννεφιές δεν θα προβληματίσουν, ενώ και ο υδράργυρος το μεσημέρι θα φλερτάρει ακόμη και με τους 18 και 20 βαθμούς Κελσίου. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε αρκετά ήπιο τον καιρό στην περιοχή της Κρήτης, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και βέβαια την ψύχρα ή το κρύο να είναι κάπως έντονο τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Η αλήθεια είναι, κύριε Μαρουσάκη, και το έχουμε πει οι δυο μας και το έχουμε επισημάνει αρκετές φορές, μιλώντας σε τούτη εδώ τη συχνότητα, ότι η βροχή είναι απαραίτητη. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα είναι που πολύ περισσότερο μας τρομάζουν, γιατί εμείς δεν τα καταφέραμε καλά, γιατί δεν έχουμε συντηρήσει τις υποδομές μας, γιατί δεν έχουμε υποδομές, και εκεί είναι ο μεγάλος ο φόβος. Ακριβώς, πολύ σωστά λοιπόν το επισημαίνετε. Η προσοχή μας στρέφεται βέβαια όταν οι βροχές σε καταιγίδες εμφανίζουν έτσι μια ιδιαίτερη ένταση, που φημίζεται και ο Νοέμβριος, που μας άφησε βέβαια εχθές τελευταία του μέρα να δίνει τα έντονα αυτά καιρικά φαινόμενα, και ο Δεκέμβριος τουλάχιστον στο πρώτο του μισό μπορεί να δώσει και πάλι έτσι έντονες βροχές ή καταιγίδες. Εκεί πρέπει να δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή. Κατά τα άλλα, οι βροχές είναι και καλοδεχούμενες, και πόσο μάλλον για τον αγροτικό κόσμο που τις έχει βέβαια και πολύ ανάγκη. Σαφέστατα. Είπατε ότι μέχρι και το Σαββατοκύριακο είναι ήπιος ο καιρός, αφού διορθώνεται σταδιακά από απόψε ο καιρός και πάμε προς το Σαββατοκύριακο, για να βοηθηθούν και οι αγρότες. Υπάρχουν εκείνα τα στοιχεία που δείχνουν πώς συνεχίζουμε για τις επόμενες μέρες του Δεκέμβρη, από τις 5 του μήνα και μετά, κύριε Μαρουσάκη? Φαίνεται ότι μέσα στην Κυριακή, από την Κυριακή λέει το μεσημέρι απόγευμα και κυρίως τη Δευτέρα, θα δούμε κάποιες βροχές πάλι στη Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να έχουν την ένταση αυτού του κύματος κακοκαιρίας που ολοκληρώνει τη δράση του σήμερα στη χώρα μας. Από εκεί και μετά, για τη νέα εβδομάδα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι από Τρίτη και συνέχεια ο καιρός θα είναι γενικά ήπιος, καλές οι θερμοκρασίες, και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι από Τετάρτη, Πέμπτη θα δούμε και τον υδράργυρο να ανεβαίνει λιγάκι. Θα δούμε δηλαδή και πάλι. Γιατί νότια θα έχουμε πάλι? Θα δούμε έτσι θερμοκρασίες κοντά στους 20 βαθμούς, ιδιαίτερα προς τα κεντρικά και νότια τμήματα. Το κρύο βέβαια θα είναι αισθητό τη νύχτα και το πρωί. Αλλά για Δεκέμβρη μήνα θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε αρκετά ήπιο το καιρό από την Τρίτη τουλάχιστον και μέχρι την Παρασκευή. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε τις παρατηρήσεις σας πολύ προσεκτικά, κυρίως οι αγρότες που σας ακούν αυτή την ώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα.